Το πρώτο Ghost Runner ήταν ένα από τα παιχνίδια που επιδούσαν υπομονή και επανάληψη, το απόλυτο trial and error παιχνίδι όπως είχα αναφέρει στην κριτική μου για το πρώτο τίτλο. Το δεύτερο συνεχίζει να είναι ακριβώς αυτό, χωρίς να αλλάξει κάτι από τη βία και κυβερνοπάνκ φαντασία που ήταν το πρώτο παιχνίδι. Μικρές πίστες, πυκνές από μυστικά, ατμόσφαιρα και αισθητική έτοιμες να σε προκαλέσουν να εμβυθιστείς στο ταχύτατο και βίαιο κόσμο του Dharma Tower που αποτελούσε τη μοναδική και φαντασμαγωρική τοποθεσία που έλαβαν χώρα τα γεγονότα του Ghost Runner. Αυτό που μου έμεινε από το πρώτο Ghost Runner, εκπληκτικό soundtrack εξαιρωμένου, ήταν η απλότητα και ταχύτητα με την οποία παίζει το Jack και κατ' επέκταση ο παίκτης, ο μη αφιλτράρει στη βία με χειρουργική ακρίβεια και πρωταθλητική ταχύτητα. Αυτά είναι τα θεμέλια που βλέπουμε να έχουν μείνει ίδια στον Ghost Runner 2, αλλά βλέπουμε και άλλα στοιχεία να έρχονται στο φως και άλλα να λειτουργούν, ενώ άλλα όχι σε ικανοποιητικό βαθμό. Η γενική γνώμη όπως το βλέπω. Θέλει τον Ghost Runner 2 να είναι ένα μέτριο, κατώτερο του πρώτου παιχνιδιού sequel. Ένα sequel πρωτίστως με τα αρνητικά που φέρνει ένα δεύτερο παιχνίδι στο χώρο. Και αναμφίβολα, κάποιες ιδέες της εκτέλεσε καλύτερα το πρώτο, αλλά αυτό μην διακυρώνει τη συνέχεια της ιστορίας του Jack, ούτε σημαίνει πως το δεύτερο είναι ένα κατώτερο προϊόν από κάθε άποψη. Εν αντιθέτως, πιστεύω ότι λειτουργεί καλύτερα το πρώτο σε αρκετά επίπεδα, τα οποία θα αναλύσω παρακάτω. Ο Jack παράλληλα έχει πλέον εδραιωθεί ως ένας από τους πιο ασυγχώρητα βίους, γρήγορους και αποτελεσματικούς νίντζα στο game, με μια φωνή που πλέον μου είναι γνώριμη από το πρώτο δευτερόλεπτο που την ακούω και με καλεί με χαρά στη δεύτερη εξόρμησή του στο Dharma Tower και εκτός. Είναι όμως το Ghost Runner 2 όντως ένα βελτιωμένο προϊόν ή η γενική γνωμάτευση έχει δίκιο και ίσως δεν αξίζει το χρόνο μας σαν sequel ή σαν παιχνίδι. Δείτε το review μου για να μάθετε. Αν θέλετε να υποστηρίξετε παραπάνω το κανάλι, μπορείτε να πατήσετε στο link από κάτω που σας δείξει στο κανάλι και να πατήσετε το κουμπί εγγραφή για να είστε ενημέρωτοι για όλα τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν. Το πρώτο Ghost Runner τελείωσε εκρηκτικά, με τον Jack να έχει βγάλει εκτός λειτουργίας τη Μάρα, τύρανο του πύργου και spoilers για το πρώτο παιχνίδι να έχει ξολοθρεύσει και τον Architect, δημιουργού του εν λόγω πύργου, καθώς και τον Ghost Runner. Με την έκβαση αυτή, οι άνθρωποι μπόρεσαν να αρχίσουν να ξαναχτίζουν την κοινωνία μέσα στο πύργο Dharma και να φτιάξουν μικρές κοινότητες. Το sequel εξελίσσεται ένα χρόνο μετά και ξεκινάει αργά, εξηγώντας πώς ο Jack επέστρεψε στη ζωή, πού βρισκόταν αυτό το διάστημα, καθώς και για όποιον ασχοληθεί παραπάνω με τα πλούσια audiolog στην κοινωνική κατάσταση που επικρατεί και τις μάχες για δύναμη μέσα στο πύργο. Εμείς δουλεύουμε με climbers, μεταξύ των οποίων και η Ζώη από το πρώτο, για να διατηρήσουμε την ειρήνη, όταν μέσω μιας εισβολής στο κεντρικό αντιδραστήρα βρίσκουμε τους Azura, οι οποίοι είναι οι πρώτοι Ghost Runners και απειλούν όσα γνωρίζουμε έως τώρα. Αυτό είναι ένα σύστημα δυναμικό που απευθείας κερδίζει το ενδιαφέρον του παίκτη, του δίνει ένα στόχο να μάθει ποιοι είναι οι Azura και να τους σταματήσει, καθώς και ένα κίνητρο, την ασφάλεια του πύργου από τον έξω κόσμο. He made it happen. May will overcome where flesh and steel stumble. Το πρώτο Ghost Runner τεχνικά, ή έστω από μη αισθητική, ήταν θαυμαστικό. Έδειχνε και έκανε επίδειξη του στυλ του από άκρη σ' άκρη. Η πλούσια νέων αισθητική με το φιλόξενο μεταλλικό look της αρχιτεκτονικής και το αβυσικού βάθους κάτω από τα πόδια σου με κάποια εκπληκτικά σημεία οπτικά ήταν σίγουρα ένα χαρμόσυνο οπτικό για τα μάτια κάθε παίκτη, διατηρώντας τη βία και εχθρική φύση του κόσμου. Το δεύτερο συνεχίζει το ίδιο μονοπάτι με πολλά παρόμοια περιβάλλοντα και κάποια πιο δυναμικά, ζωντανά. Το Ghost Runner 2 όμως εξελίσσεται και δεν μένει δεμένο μέσα στο κυβερνοπάνκ που κυριαρχεί το πύργο. Βγαίνει εκτός των ανέσεων του κυριολεκτικά και μεταφορικά, ανοίγοντας τον κόσμο και βγάζοντάς μας στις άγρες ερημιές του έξω κόσμου. Τις περίμενα σαθρές αλλά και βαρετές. Έστω έτσι είναι σε πλειοψηφία με το αποκαλυπτικό τίτλο. Παρ' όλα αυτά, το Ghost Runner 2 με μια έντονη αίσθηση ερημιάς χρησιμοποιεί tricks και έξυπνο σχεδιασμό τόσο σε ένα τεχνικό σου και σε ένα οπτικό επίπεδο για να μην νιώσει τετριμένο και ανιαρά οπτικό ποτέ. Καταρχήν, διασχίζει σχετικά απογυμνωμένη έρημο με υπερβολική ταχύτητα για να προλάβει τα θαυμάστα αξιοθέατα και λόγω της έλλειψης φωτεινών ή πιο επιθετικών οπτικά σημείων, δεν έλκονται τα μάτια σου σε κάτι παραπάνω, αλλά τις λίγες φορές που σταματάς και θαυμάζεις, χάρη της γραμμικής κατά τα άλλα φύσης, βλέπεις μια εντυπωσιακή αρχιτεκτονική που εγείρει και αφηγηματικά ερωτήματα. Τα οπτικά διευρυμένα και όχι σύστημα αισθητικής είναι πολύ καλά με όμορφες αντανακλάσεις όπου χρειάζεται και αρκετά δυναμικό φωτισμό. Ίσως λίγο πιο φτωχό από άλλα ομότυπα παιχνίδια όπως λόγω χάρη το Cyberpunk, αλλά αυτό είναι κατανοητό για την κλίμακα της ομάδας ανάπτυξης One More Level και είναι ικανοποιητικό. Αυτό που υπερβαίνει άλλη μια φορά των προσδοκιών είναι τα πιο τεχνικά σημεία. Το παιχνίδι τρέχει άρχια στο frame rate mode και σταθερά, κάτι απαραίτητο για ένα τόσο απαιτητικό στα αναγκλαστικά και γρήγορη σκέψη τίτλου. Τα loading times ήδη νιώθουν ανύπαρκτα από το πρώτο τίτλο και τώρα νιώθουν ακόμη πιο πολύ.
Δεν ξέρω πώς το κατάφεραν, αλλά εντυπωσιάζομαι κάθε φορά που πεθαίνω. Δεν προλαβαίνω καν να ανασάνω και έχω αρχίσει το run πριν καν το καταλάβω. Έχει μερικά μικρά τεχνικά προβλήματα, αλλά είναι ειλικρινά μηδαμινά. Αν προσπαθήσεις να εξερευνείς εκτός κεντρικών περιοχών, για παράδειγμα, θα δεις μερικά πιο τραχιά textures, αλλά δεν είναι κάτι που έχει αντίκτυπο στην συνολική εμπειρία. Ενώ κάποιες φορές φαίνεται να πάσουν από κακό φωτισμό, ιδιαίτερα τα υπόγεια της εκκλησίας του αρχιτέκτου, αλλά αντισταθμίζεται με τα πανέμορφα φωτορυθμικά σε άλλες περιοχές και τα οπτικά επικά σημεία στο Cyber Void, τα οποία είναι πολύ φαντασμαγορικά με πλούσια οπτικά, που σίγουρα κερδίζουν παραπάνω το παίκτη από όταν χάνουν οι μερικά πιο σκοτεινές περιοχές. Το τελευταίο μέρος, που είναι ίσως το αποκορύφωμα του τεχνικού παύλα σε θέση του τομέα, είναι φυσικά η μουσική. Είναι ρυθμική, γρήγορη, έντονη και επιθετική κατά πλειοψηφία, ταιριάζοντας γάντι με κάθε μία από τις αρένες και την τηλεφωνική μηχανή που γίνεται ο παίκτης, δίνοντας ακόμη παραπάνω αίσθηση σε gameplay και στυλ, αναπτύσσονται στη μάχη σε ένα ταχύριθμο χορό. Έχει σημεία που ξέρει πότε να χαλαρώσει και τα θεσπέσει σκληροτράχυλα ηλεκτρονικά, μετατρέποντας ήρεμα πιάνα ή μεγαλειώδεις μελωδίες για να συνοδεύσουν τα boss fights. Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα κάτι λιγότερο από ένα τίτλο που έχει αυτό το ύφος και μας έδωσε ήδη ένα φοβερό soundtrack στην πρώτη εκφανσή του. Ο ευρύτερος κόσμος των Ghost Rider, αν και όπως θα δείτε και παρακάτω πιο αναλυτικά, μας έχει δώσει μια τιμή μυθολογία, δεν είχε επεκταθεί αρκετά. Κάτι που εδώ ανατρέπεται, αφού όλο το παιχνίδι, διαρκώς, μας δίνει lore, πληροφορίες και γεγονότα για τον Dharma Tower και θα τα περιγράψω αργότερα, σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ο κόσμος, μη οπτικά, αφηγηματικά, νιώθει πιο συμπαγές και ενίως, ιδιαίτερα μέσα στον πύργο. Το έξω κομμάτι φοβόμουν ότι το προσθέτουν κατά κύριο λόγο για ποικιλία, χωρίς να νιώθει επέκταση του ό,τι ήδη έχουν. Αλλά τόσο η μεταφορά όσο και η οπτική αποκάλυψη και η μυθολογία το δένουν άρτια με το υπόλοιπο της κοσμοδεσίας του Ghost Runner. Και ας μην μιλήσουμε για το gameplay έξω. Ένα σημαντικό σημείο που δεν είναι το τίτλο ώστε να μοιάζει πιο αληθοφανής και ζωντανός είναι το ενδιάμεσο των αποστολών, το hub που κατοικεί μεταξύ του περίπου ενός τρίτου του παιχνιδιού. Ακούς συνομιλίες, βλέπεις ανθρώπους και δεν είσαι σε μια κούρσα ταχύτητας όλη την ώρα, προλαβαίνοντας έτσι να εκτιμήσεις και να απορροφήσεις νοητικά την ύπαρξη ενός κόσμου. Εκεί που στο πρώτο τζάκ μοιάζει σαν τον μόνο χαρακτήρα πέραν των εχθρών. Εδώ νιώθεις σαν σύνολο του κόσμου, όχι λόγω αλλαγής γραφής, αλλά γιατί οι χαρακτήρες συμπεριλαμβάνονται στο παιχνίδι και όχι αποκλειστικά μόνο κλίσεων, είναι απτά εκεί μπροστά σου. Η αντίθεση που κάνει μάλιστα μεταξύ του πύργου και των κατοίκων και τη ζωντάνια οπτικά και από μεριά σεναρίου ενδυναμώνεται όταν βγεις έξω στην απομόνωση. Η αντίθεση αυτή βοηθάει τόσο τις εσωτερικές περιοχές όσο και τις εξωτερικές που δεν είναι κατοικημένες να νιώθουν αντίθετες δυναμικά και να έχουν πιο έντονα τα στοιχεία ζωής και έλλειψης αυτής αντίστοιχα αν είσαι μέσα ή έξω από το πύργο. Επεκτείνοντας τον κόσμο, η One More Level αποφάσισε να ανοίξει τις πύλες του εμβληματικού της πύργου και να μας δώσει τον έξω κόσμο. Και η αλήθεια είναι πως δεν είμαστε στο Kansas πλέον. Βγαίνοντας έξω, η κριτική μετάβαση, τόσο όσο και ο σχεδιασμός, είναι εντελώς εναλλακτικός του τι έχουμε δει εσωτερικά. Και αφήνει την Cyberpunk αισθητική πλήρως για έναν κόσμο έρημο και καφέ. Νεκρό, χωρίς φώτα. Μία έντονη αντίθεση του πύργου. Εκτίμησα πλήρως αυτή την περιοχή, παρά που σπάνια μου αρέσουν τα desert και traditional post-apocalyptic settings. Ο λόγος είναι ότι ο σχεδιασμός των επιπέδων ανεβάζει ταχύτητα και ποιότητα στο 11, καθώς και λόγω της γρήγορης και χειρουργικής φύσης του τίτλου, σπάνια χάνεις χρόνο σε άνωστες αμμουδιές. Η πρόοδος στον Ghost Runner 2 είναι ίσως το πιο αρχιτυπικό κομμάτι του τίτλου. Δεν το λέω αυτό σε αρνητικό, γιατί ο τρόπος που προοδεύεις δεν έχει αποκλειστικά μόνο στο αντίκτυπο στην ποιότητα του να διατηρεί μια φρεσκάδα ο τίτλος ή να έχει ένα έξυπνο και καλά ισορροπημένο δέντρο να βαθμίσει. Έχουμε αρκετά διαφορετικά σημεία που αφορούν την αναβάθμιση του τζακ και την ανύψωση του σε μια ακόμη πιο θανάσιμη φωνική μηχανή νίντζα. Παραδοσιακά, όσο προχωράμε την πλοκή, ξεκλειδώνουμε κάποιες ικανότητες από την κεντρική αφήγηση σε ανατακτά σημεία, και μάλιστα αρκετά σύντομα, ειδικά σε αναλογία με το πόσο σύντομο είναι το παιχνίδι. Και εφόσον μάθουμε αυτές, ο τίτλος βεβαιώνεται ότι θα περάσουμε από διάφορα κόμματα και πλατφόρμες της Skillcheck σημεία για να δείξουμε την επιδεξιότητά μας με τις ικανότητες αυτές. Έτσι θα κόψουμε και θα σφάξουμε τον δρόμο μας στην κορυφή με ακόμη μεγαλύτερη ευκολία. Προοδεύοντας, θα ξεκλειδώσουμε τακτά και κάποιες ultimate ικανότητες όπως ονομάζεται το παιχνίδι, οι οποίες είναι δεμένες με έναν από τους δύο κυριότερους πόρους αναβαθμίσεων. Για αρχή, τα δύο συστήματα αυτά, ultimates και απλά skills δηλαδή, διαφέρουν στη χρήση. Τα μένουν σε ένα χρονόμετρο για τη χρήση του. Αρκετά μεγάλο, ενώ τα δε έχουν ένα σύντομο χρόνο, πολλές φορές έχουν δύο χρήσεις πριν καν χρειαστούν τον χρόνο για να γεμίσουν και μπορείς να μειώσεις εύκολα τον χρόνο χρήσης τους αρκεί να έχεις αρκετή ενέργεια, κάτι που δεν απαιτείται για τη χρήση των υπερκινήσεων. Γενικά τα skills νιώθουν ότι είναι λίγα σαν εργαλεία αλλά έχουν πολλές χρήσεις και αυτό εντείνει το βάθος του τίτλου. Θα τα δούμε παρακάτω. Οι δύο μονάδες αναβαθμίσεων, οι πόροι, είναι είτε οι πόντοι που μαζεύει σκοτώνοντας εχθρούς, είτε οι κάρτες μνήμης που συλλέγει στον ανοιχτό κόσμο. Οι πόντοι αυτοί είναι αρκετά τίμιοι στη ζωή, ώστε ούτε να κάνουν τον Τζακ ανίκητο σκοτώνοντας όλη τη διασκέδαση του Ghost Runner που βρίσκεται στη δίσκη
προκλητικών puzzle arena, ούτε όμως τον αφήνουν ανήμπορο να τα βγάλει εις πέρας ακόμη και στις πιο δύσκολες των περιπτώσεων. Οι πόντοι μετά μπορούν να εξαργυρωθούν σε αναβαθμίσεις που είναι αρκετές για να είμαι ειλικρινής και αφορούν βασικές ικανότητες κινήσεις όπως επιπλέον ώρα στον αέρα μετά από kill, backward thrust και άλλα cool κόλπα, πολλαπλά shuriken, AOE, ηλεκτροπληξία μετά από ένα τέλειο πάρι και άλλα. Μερικά από αυτά έρχονται βέβαια και με μειονεκτήματα, δίνοντας τόσο ισορροπία στα σεμελιώδη στοιχεία του τίτλου, αλλά και μια αίσθηση ρίσκου ανταμοιβής που σε βάζει να σκέφτεσαι ποιες αναβαθμίσεις θες να αγοράσεις το πρώτο run και ποιες να ενσωματώσεις το δεύτερο. Αυτές οι ικανότητες, όλες τους, έχουν κάτι νέο να δώσουν και να επιδράσουν πάνω στο πώς παίζεις, και παρά που έως ένα βαθμό είναι επανάληψη κάποιων από το πρώτο τίτλο ή δεν είναι κάτι ιδιαίτερα καινούριο, προσφέρουν αρκετά στο τραπέζι και ενισχύουν το από στιγμή σε στιγμή gameplay θετικό. Στη συνέχεια έρχεται το δεύτερο σπόρο, οι κάρτες μνήμης, τις οποίες βρίσκεις στον κόσμο εξερευνώντας και σου επιτρέπουν να αυξήσεις τη χωρητικότητά σου για αναβαθμίσεις. Οπότε, ακόμη και στο τέλος του τίτλου, δεν μπορείς να κουμπώσεις όλες τις αναβαθμίσεις μόνο μιας, ιδιαίτερα αφού οι κάρτες μνήμης καπάρουν στο επίπεδο 8. Αυτό ήταν ένα στοιχείο που έκανε την εμφάνισή του και στο πρώτο τίτλο, αλλά είναι ένα από τα λίγα σημεία που έκανε για εμένα καλύτερο το πρώτο Ghost Runner. Όσοι πιστοί θυμάστε, είχαμε ένα 3 mini game όπου κάθε αναβάθμιση ήταν ένα μπλοκ και έπρεπε να έχουμε χώρο στη μητρική κάρτα για να το βάλουμε σε αναβαθμίσεις μας. Εδώ όμως είναι ένα τεχνητό νούμερο αφαιρώντας τη διασκέδαση του Inventory Management mini game που είχε το πρώτο. Οι τελειωτικές κινήσεις, Ultimate Abilities, γίνονται διαθέσιμες στο παίκτη διαδοχικά, ολοκληρώνοντας ολένα και αυξανόμενα σε ποσότητα σύνολα καρτών μνήμης εξερευνώντας τον κόσμο, από μία κάρτα στις 4, 5, 6 κτλ. Δίνοντας σου έτσι κλιμάκωση, κρύβοντας κάποιες και πίσω από ένα 100% collection σε αυτό το τομέα. Κάτι αρκετά έξυπνο, αφού δεν είναι απαραίτητη η χρήση του στη βασική αφήγηση. Είναι δυνατές κινήσεις με αρκετά διευρυμένες λειτουργίες όπως slow motion, αξέκτρο και blink για double. Είναι εύκολες και απλοϊκές, χωρίς να προσθέτουν και άλλο στην πισίνα ικανοτήτων που απαιτούνται από το παίκτη, αφού είναι γρήγορα εκτελέσιμες μηχανικά αυτοματοποιημένες κινήσεις. Φυσικά θέλει και στρατηγική τοποθέτηση το πού και πότε αξίζει να τις χρησιμοποιήσεις, λόγω των πολύ μεγάλων cooldown. Στον Ghost Runner 2 θα περάσετε τις πρώτες ώρες σας ξαναμαθαίνοντας τα βασικά, ακολουθώντας τη λογική της πλοκής. Θα μάθουμε εκ νέου τους μηχανισμούς που μας έκαναν έναν κυβερνονίτσα που επιβάλλει τον νόμο με μοναδική και ανώτερη ποινή τον φόνο. Οι αεροβικές ή αεροτελεστίες δολοφονίας που ήταν το ψωμοτήρι του Τζακ στο πρώτο θα περάσουν από το μικροσκόπιο του παιχνιδιού, πριν μας δώσει στα χέρια μας κάτι καινούριο. Και πέραν του αν αξίζει ή όχι η αναμονή, τα πρώτα εκπαιδευτικά επίπεδα δείχνουν ότι έκανε το πρώτο τόσο εξομνημόνευτα. Άρενες που απαιτούν γρήγορη σκέψη και στρατηγική, παζλ φωνικής μηχανικής που θέλουν επανάληψη και κατανόηση των συστημάτων, τόσο καλή μάλιστα που κάποια σημεία είναι έντονα silent spikes από την αρχή του τίτλου, όπως για παράδειγμα τον πρώτο boss fight, ίσως αντάξια κάποιον από τον πιο δύσκολο σημείο του πρώτου. Βέβαια, δεν είναι όλη η εισαγωγή μια μεγάλη επανάληψη, όχι. Μέσα στις ιδέες και μηχανισμοί μπλέκουν αρμονικά με τα θεμέλια της σειράς, δίνοντας μας την έννοια sequel με το κλό. Κάπως έτσι, επιτέλους, φτάσαμε στο μεδούλι και πυρήνα, που μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία που έχω αναφέρει, κάνουν τον Ghost Runner 2 το καλύτερο trial and error παιχνίδι που έχω παίξει και μου δίνει μια θέση στα καλύτερα παιχνίδια του 2023 για μένα. Φυσικά, μιλάω για το gameplay. Όλα τα επιμερούς στοιχεία που έρχονται ως ένα σε εκθαμβωτικές αρένες, βίες τακτικές, στην απόλυτη παράσταση ενός τυφώνα με λεπίδα να έρχεται και να αφήνει χέρια, κεφάλια και ντόσια στο διαβά του σε ένα ξέχαστο σόου ταχύτητα. Έτσι νιώθει τον Ghost Runner 2. Κάθε μια αρένα είναι σαν να την κάνεις πρόβα μέχρι να την περάσεις, δίνοντας την τελευταία άριστη, αλάνθαστη παράσταση στο τέλος που όλα πάνε ρολόι. Πέρα από ένα παιχνίδι που θέλει γρήγορα αντανακλαστικά και εξαιρετική αντιδραστικότητα από το παίκτη, παραμένει και ένας εγκεφαλικός δίκλος που θέλει να σκεφτεί στρατηγικά και να θέσει ένα σχέδιο σκοτωμού για κάθε μία από τις αρένες. Και δεν είναι μόνο οι αρένες που είναι φοβερές, αλλά είναι και τα σημεία platforming που αναλογικά ίσως είναι περισσότερο από ό,τι είναι στο σύνολο μάχη του παιχνιδιού και σίγουρα είναι παραπάνω από το προηγούμενο παιχνίδι. Αναλογικά είναι και σε διάρκεια πιο μεγάλο το δεύτερο, αλλά και σε αναλογία υπερισχύουν αυτά τα σημεία κίνησης από αυτά μάχη. Η μάχη παραμένει όσο μεστή και στοχευμένη όσο στο πρώτο και απαιτεί την απόλυτη ακρίβεια και το σωστό σχεδιασμό για να βγει μόνο μιας, γρήγορα και επιτυχημένο. Το κυρίως συστατικό είναι οι δύο κεντρικές χρήσεις της κατάνας μας καθώς και η συνεχόμενη κινητικότητα για την επιβίωση. Η κατάνα είναι το μέσο φόνου, με ένα χτύπημα που θέλουν όλοι οι εχθροί, ενώ το ίδιο ισχύει για τον Τζακ, εξού και η αναφορά μου για τη θεατρική παράσταση. Αυτό δεν σημαίνει πως αν κάνεις κάποιο λάθος δεν έχεις περιθώριο διόρθωσης. Με τα εργαλεία στα χέρια σου έχεις πολλές ευκαιρίες να διορθώσεις πολλά προβλήματα που θα προκύψουν σε κάθε κούρση σου. Είτε είναι το dash, είτε τα shuriken, είτε το overclock και άλλα που θα δούμε παρακάτω. Σαν περίληψη της μάχης, θα πω πως είναι άριστη η συνολότητά της με ένα ελαφρύ πρόβλημα. Οι εχθροί μπορούν να μπουν σε τρεις κατηγορίες: αυτοί που σας στοχεύουν από μακριά, αυτοί που είναι στατικοί και αυτοί που θα σας κυνηγήσουν. Η τρίτη είναι αυτοί που θα δημιουργήσουν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πολλές φορές θα είναι σε διάφορους άξονες γύρω σου οι εχθροί,
Για να ανοίξει προβολικά ψηλά την ευαισθησία της κάμερας, θα στοχίσει σε πολλές επιθέσεις, ειδικά εξ αποστάσεως. Οπότε πολλές φορές θα πρέπει να γυρίσει πλήρως την κάμερα. Αυτό κλειδί της επιτυχίας είναι η σωστή προτεραιότητα στόχων. Και συχνά αυτό σημαίνει πως οι μιλοί εχθροί είναι στο πάτο της τροφικής ή μάλλον φωνικής πυραμίδας σου. Οπότε τρέχοντας να σκοτώσεις τον εχθρό με το πυροβόλο μπροστά, δεν θα προλάβεις εύκολα να γυρίσεις για να αποφύγεις τα θανάσιμα χτυπήματα στην πλάτη σου, τα οποία είναι ένα πλήγμα για το οποίο δεν ευθύνεται το παίκτη. Αν αφήσουμε αυτά τα δύο αρνητικά, θα δούμε μπροστά μας ένα θησαυρό με θετικά. Η χρήση του σπαθιού για επίθεση ή μπλοκ νιώθει άψογη και η ανταπόκριση σε κάθε τέλειο μπλοκ είναι εξαιρετική. Η γεύση αίματος στη μούρη μας το επιβεβαίνει κάθε φορά. Φυσικά δεν είμαστε περιορισμένοι στο σπαθί μας. Όχι. Έχουμε εναλλακτικές μεθόδους γενοκτονίας και αποφυγής φυσικά. Μπορούμε να κάνουμε ένα σύντομο ντάζ τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος, αφήνοντάς μας να αποφύγουμε επιθέσεις ή να καλύψουμε το κενό μεταξύ εχθρών. Συνοδευτικά σε αυτά είναι τα σκύλια μας, τρία στην πράξη. Τα σούρικες που είναι για να ζαλίζουν τους πιο δυνατούς εχθρούς και να σκοτώνουν με τους πιο αδύναμους. Το overclock μας επιτρέπει να γίνουμε αόρατοι έστω για ένα διάστημα, καθώς τέλος και το tempest για τους fans του Star Wars, αφού αποτελεί ουσιαστικά το αντίστοιχο του φόρσκους. Όλα ένιωθαν πολύ καλά στο χειρισμό και ήταν μια πολύ αξιόλογη κίνηση να μην είναι περιορισμένα μόνο σε εργαλεία μάχης, αλλά να έχουν χρήση και στο platform του ίδιου. Η μάχη, όπως είπαμε, είναι ένα ταγκό και μπορώ με ασφαλεία να πω πως με το που βρεις το ρυθμό σου και λέει ομαλά, ακόμη και μετά από ένα θάνατο, είναι εύκολο να βρεις τη ταχύτητά σου και να συνεχίσεις το σκότωμα. Αυτό που εκτιμάω στον Ghost Runner και συνεχίζω να κάνω το ίδιο και εδώ, είναι πως σε κάθε ένα θάνατο δεν είναι αδικημένος. Ένιωθα πως έκανα εγώ λάθος. Δεν είχα βρει τη σωστή τακτική και τα συναφή. Αν θες να παίρνεις το μέγιστο και να συνδυάζεις όλες τις ικανότητες σωστά, τότε σίγουρα θα υπερνικήσεις κάθε λογή σε εμπόδιο, εντυπωσιακότητα. Είναι μια παράσταση στο κάτω-κάτω, τα είπαμε. Η ποικιλία εχθρών είναι διευρυμένη, δυστυχώς ρίχνει επίπεδο, καθώς αναμενόμενα βλέπουμε πολλούς ίδιους αντιπάλους. Δεν μετράω τα μπόσεις και οι νέες προσθήκες δεν είναι τόσο συγκλονιστικές. Σίγουρα θα μπορούσαμε να είχαμε κάποια πιο έξυπνα εμπόδια στον δρόμο μας. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τους εχθρούς που αποτελούν μόνο πάρη, ενώ άλλοι θέλουν dodge. Υπάρχει εχθρός με το laser beam που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να σκοτώσεις άλλους εχθρούς, ενώ βλέπουμε κλασικές ποικιλίες και παραλλαγές από το πρώτο να επιστρέφουν, όπως τα ρομπότ που πετάνε την γραμμική ακτίνα slice ή τους jumpers και νέους εχθρούς, λόγω χάρη της ρόδας που πρέπει να επιτύχουν τείχο για να πάθουν στάνη τους, ή πάνε εχθρούς που χρησιμοποιούν και σαν πλατφόρμα ύψους. Γενικά, η ποικιλία αυτή καθ' αυτή είναι τίμια, αλλά είμαι σίγουρος πως σε site θα μπορούσαμε να έχουμε μερικούς πιο σύνθετους και επιθετικούς αντιπάλους. Ήταν έκπληξη να συνειδητοποιήσει πως η αναλογία μαχών και platforming ίσως, λέω ίσως, να έχει μια κλίση προς το δεύτερο, όπως είπαμε. Όσο φαίνεται παιχνιδιών platforming τέτοια σκοπή, αυτό δεν με δυσαρέστησε ούτε λίγο. Το λέω αυτό προειδοποιώντας βεβαίως είναι πιο ψημένη για combat και λιγότερο για τα υπόλοιπα. Σαφώς πρέπει να τονίσω πως το platforming νιώθει σε δύο κυρίαρχα μέτωπα άριστο και εξομνημόνευτο. Ακόμη θυμάμαι στο κεφάλι μου κάνοντας το review σε μια τέτοια που απλά σου ρίχνει το σαγόνι, σου δίνει μια τρομερά διασκεδαστική πρόκληση. Η μία πτυχή που κάνει τέτοια μεγάλη νίκη τα τμήματα αυτά είναι ο σχεδιασμός τους. Πάντα νιώθεις σαν νίντζα όταν τα κάνεις. Ανίκητος και γρήγορος, ελαφρύς απούπουλο και με κάποια ωραία τρίξη στην κάμερα να νιώθεις πως πας με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Σαν να τρέχεις στην τεχνική. Με τα πόδια. Το άλλο σημείο είναι πως οι διασκεδαστικά είναι αμυγός από μεριάς gameplay και χειρισμού. Ήδη αναφορικά με το χειρισμό είπα για τη τρομερία στη τσμάχη και ανταπόκρισή της, και εδώ δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια έχω ένα παράπονο, αλλά τόσο γενικά όσο και σύγκριση με το μέτριο και πολλές φορές άριστο και εκνευριστικό πλατφόρμα του πρώτου Ghost Runner, το Ghost Runner 2 σε όλα τα τμήματα αυτά είναι παραδειγματικό. Η πληθώρα εμποδίων που αντιμετωπίζει ο Jack δίνουν διάσταση σε κάθε κούρσα με τείχους να τρέξεις, ράγες να κυλήσεις πάνω, γάντζους να εκτοξευτείς και άλλα διάφορα εντυπωσιακά οπτικά κομμάτια για να ενεργηθεί ο Jack. Έχουμε ακόμη παραπάνω ποικιλία στο sequel και χρησιμοποιεί τόσο διαφορετικές τοποθεσίες όσο και αλλάζει μικρές ή μεγάλες ιδέες στο platforming συχνά, δίνοντας ποικιλία και κοινοτομία σε κάθε μία περίπτωση. Είναι διασκεδαστικές όλες, γεμάτες αδρεναλίνη και απαιτούν γρήγορη χρήση των κινήσεων σε σημείο που για να αναπτύξεις ταχύτητα μπορείς να κάνεις slide dash cancel για να ανεκτάσεις πιο γρήγορα μετά το άλμα. Τα πολλά ακροβατικά του Jack δεν σταματάνε όμως εδώ. Όπως είχα πει, χρησιμοποιούμε και όλα τα βασικά εργαλεία μάχης για να προχωρήσουμε. Πολλές φορές εμπόδια σαν πύλες θα κλείνουν το μονοπάτι μας. Θα χρειαστούμε να έχει ταχύτητα για να πετύχουμε διακόπτες με τα σούρικανς, να γίνουμε αόρατοι για να αποφύγουμε λέιζερ, να σπρώξουμε εμπόδια με το τέμπεστ κτλ. Κάθε ένα χρησιμοποιεί στατικά και εν κινήσει, αυξάνοντας την πρόκληση αλλά παράλληλα και τη φυσική αδρεναλίνη του τίτλου. Οι στιγμές που ανεβαίνει στις κορυφές του πυργού, για παράδειγμα, είναι τόσο συναρπαστικές και μνημονώδεις. Υπάρχουν αρκετά σημεία που απαιτούν συγχρονισμό, τόσο γιατί εμφανίζονται πλατφόρμες, γιατί πρέπει να εναλλάσσεις τις ίδιες πλατφόρμες, χρήση πολλών ικανοτήτων παράλληλα και άλλα διάφορα τρίκ που ενισχύουν το βάθος που έχει το gameplay όσον αφορά το πλατφόρμα.
τομέα του platforming τα παράπονα μου ήταν κυρίως δύο. Το πρώτο αφορά κάποιους στίχους που μπορείς να τρέξεις, οι οποίοι πρέπει από τον Sure και Throw για να είναι grabbable. Το πρόβλημα είναι πως ο Jack μισές φορές δεν ήμαθε πως μαγνητίζεται σωστά πάνω και οδηγούσε σε ένα βέβαιο ρίσκο που μπορούσε να σκόψει ανέτια τη φόρα. Ευτυχώς τα βλέπουμε σε συχνότητα προς το τέλος και μέχρι τότε οι πολλές ικανότητες σε βοηθάνε να ξεφύγεις εύκολα από αυτά. Το άλλο μου πρόβλημα είναι τα συχνά σημεία που απαιτείται πλατφόρμα μέσα στο Cyber Void, μια εικονική διάσταση μέσα στο κυβερνοχώρο. Καταρχήν, για να μην παρεξηγηθώ, αυτά τα σημεία είναι ειδικά οπτικά ένα έπος και σε θέμα προκλήσεων είναι πολύ καλά. Απλά πολλές φορές σου δίνει ένα μεγάλο άλμα επέκταση σε μέγεθος του αρχικού, που σκοτώνει πολλές φορές τη ροή που έχεις βρει και να αλλάξεις ταχύτητες για να προσαρμοστείς, το οποίο δεν θα ήταν κακό σε κάθε άλλο παιχνίδι. Στον Ghost Runner είναι κακό, αφού ο ρυθμός και η ταχύτητα είναι συγκεκριμένη και πρέπει να μείνει συγκεκριμένη. Σε κάθε άλλο τομέα, το platforming απλά σκίζει. Το Ghost Runner 2 όμως είναι τρελό. Δεν σταματάει εκεί. Όχι. Έχει και άλλο να δώσει. Όπως όλοι ήδη ξέρουμε, έχουμε ένα νέο εργαλείο με τρομερές αλλαγές. Τη μηχανή του Jack. Γενικά με τα οχήματα δεν έχω τρέλα. Δεν μου αλλάζουν ιδιαίτερα την οπτική εκτός αν είναι εντυπωσιακά full on rail sequences. Το Ghost Runner 2 όχι απλά αποτελεί εξαίρεση στο κανόνα, αλλά ίσως είναι το peak του τα σημεία με τη μηχανή. Έχει τρομερή αίσθηση στο χειρισμό και η επιτάχυνση είναι υπέροχη. Στροφές, ταχύτητα και φυσικά τα πάντα όλα δίνουν υπέροχα και δυναμικά με τον υπέροχο χειρισμό και το αίσθημα του τι κάνεις. Η μηχανή έχει τρεις πρακτικά θεμελιώδεις λειτουργίες: επιτάχυνση και έλεγχο, το boost και το άλμα που κάνεις για να εκτεναχθεί από τη μηχανή και στη μέση του αέρα να ξαναπιαστείς πίσω σε αυτή. Ό,τι πιο cool έχω δει. Όλοι λειτουργούν με ρολόι πάνω στη μηχανή. Θα τη χρησιμοποιήσεις για να κάνεις κούρσες σε σφιχτά σημεία τα οποία μπλέκουν πλατφόρμα με τη μηχανή και αποφεύγεις εμπόδια, οδηγείς σε τείχους. Είναι απλά τέλειο. Παράλληλα, το χρησιμοποιείς για να μεταφερθείς σε ελαφρώς πιο ανοιχτές περιοχές από σημείο Α σε σημείο Β. Εκεί συχνά μπορείς να σταματήσεις για μικρές περιοχές πιο κρυφές με κάποια καλούδια μέσα, αλλά η χρήση που εντυπωσιάζει και κερδίζει είναι το platform με το motorbike. Ένα ζήτημα με τη μηχανή είναι πως δεν έχει camera control, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να δεις το περιβάλλον γύρω σου και πολλές φορές χρειάζεται για να ακολουθήσεις καλύτερα στροφές. Οπότε, όποτε είχα την ανάγκη να το κάνω και δεν μπορούσα, με ενοχλούσε αυτός. Τεχνικά τρέχει άρτια και πάνω στα 200 χιλιόμετρα που πας, ενώ ύφος νιώθει δυνατός με στόμφο και μπάσο. Το λάτρεψα. Συχνά θα το χρησιμοποιήσει και για να εξολοθρεύσει εχθρούς με τα υδραερόβολα μπροστά, αλλά σίγουρα το πιο επικό κομμάτι είναι το Excavator Boss Fight. Τι επικό set piece! Και δεν είναι καν το μόνο, αλλά σίγουρα είναι το πιο ενδιαφέρον οπτικά, παικτικά και θεαματικά. Αρτιότητα σε όλο το μεγαλείο. Υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός που εμφανίζεται στο τέλος του Ghost Runner 2 και αφορά combat και platforming και θα ήθελα να μην τον αποκαλύψω, αν και το έχω ήδη κάνει. Οπτικά θα το αφήσω απλά στο ότι είναι μια υπέροχη ιδέα που θέλω να τον αναπτύσσετε παραπάνω στο τρίτο, εάν υπάρξει. Δεν είναι η ιδιαιτερότητα ή η πρωτοπορία της ιδέας, αλλά η εύχριστη και διασκεδαστική εκτέλεσή της. Το τελευταίο εντυπωσιακό μέρος του Ghost Runner 2 σχέση με το gameplay είναι τα boss fights. Είναι υπέροχα άλλη μια φορά. Ο σχεδιασμός αυτών των μαχών στο πρώτο ήταν κορυφή και εδώ συνεχίζει ο τίτλος πολύ κοντά σε ποιότητα. Δυστυχώς πέρα κάποιες πολύ δυνατές μάχες, το πρώτο νομίζω σε αυτό το τομέα νικάει. Όχι κατά πολύ, αλλά σίγουρα περισχύει. Όλες οι μάχες παρόλα αυτά είναι μοναδικές με ξεχωριστούς μηχανισμούς και είναι μεγάλα skills, εξηνιάζοντας την απόλυτη αίσθηση που έχει το gameplay με το οπτικό υπερθέμα που συνηθίζουν να είναι τα bosses στο Ghost Runner. Τα boss μετρημένα είναι 5 και τα 5 ήταν φοβερά βέβαια. Το Excavator ήταν μακράν το καλύτερο παρά που δεν απαιτούσε μάχη. Ενώ απ' την άλλη το Final Boss ήταν ελαφρώς απογοητευτικό. Ο Άχερμαν και ιδιαίτερα ο Dismantler ήταν Pink Combat Encounters. Και τα 5 αγωνίζουν διάφορα skills σου και έχουν διαφορετικές απαιτήσεις και δυναμίες, κάνοντας τα να νιώθουν ξεχωριστά, ζωντανά, θεαματικά, επικά και δύσκολα. Άφησα τελευταία την αφήγηση και περισσότεροι να θεωρήσουν πως το έκανα γιατί δεν έχει την ίδια σημασία με το χειρισμό και αποστίγνηση στην gameplay, αφού ο τίτλος είναι σπιτοπλίστων όπως προαναφέραμε μια κούρσα εμποδίων και μάθημα πλούς μηχανισμούς και εχθρούς να κάνει σκημά. Εν αντιθέτως όμως, όχι μόνο δεν είναι μείζονος σημασίας, αλλά είναι και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, κάνοντας κινήσεις και εξελίξεις που δεν περίμενα να δω, ειδικά με τον επιτυχή σχεδιασμό στο πρώτο τίτλο που έχει δέσει μια πιο περιορισμένη ροή αφήγησης.
Η πλοκή υπερενδύνεται ένα sequel πολύ σοβαρά, δίνοντας χρόνο στους χαρακτήρες παράλληλα να προσαρμοστούν στα γεγονότα, χτίζοντας εν μέρει το κόσμο να συνεπάρχει με τις εξελίξεις από το πρώτο παιχνίδι. Και ενώ το Ghost Rider ήταν πάμπλητο από μεριάς μυθολογίας, υστερούσε ελαφρώς αυστηρά δομημένη και γραπτή αφήγηση. Εδώ βλέπουμε μια προσέγγιση που προσπαθεί να συμπεριλάβει την πλούσια μυθολογία, ταυτόχρονα με ένα ενδιαφέρον και περίπλοκο σενάριο, το οποίο πατάει γερά στα θεμέλια, στοχεύοντας παραπάνω σε ένα sci-fi concept, γεγονός απρόσμενο και για εμένα δημιουργικό καθώς και αποδεκτό. Και όταν λέω sci-fi, είναι πιο σύνθετες ιδέες από το πρώτο, πιο μεγαλεπίβολες και πιο εντυπωσιακές. Η μεγαλύτερη αλλαγή που παίρνει ίσως είναι το hub area μεταξύ αποστολών, όπου μπορείς να περάσεις την ώρα σου μιλώντας με το θείο των χαρακτήρων που σε υποστηρίζει για να ενημερωθείς τόσο για τα πολλά γεγονότα που συμβαίνουν μεταξύ των φατριών, όπως για παράδειγμα τη διαμάχη μεταξύ των Rat People και της δικιάς μας ομάδας, τη σκέψη κεντρικών χαρακτήρων για τα συμβάντα που ξετυλίγονται μπροστά τους, ή να ακούσεις φρουρούς να έχουν τις πολύ ενδιαφέρουσες συνομιλίες τους. Η γραφή επεκτείνει πλούσια μυθολογία τόσο με την ιστορικό του Dharma Tower όσο και μέσω των χαρακτήρων, ενώ πιάνει την πλοκή ένα χρόνο μετά και μας δίνει αρκετή κάλυψη του τι συνέβη μετά το τέλος, όσο και τι έκανε ο Jack και η Zoe, οι δύο κεντρικοί χαρακτήρες από την πρώτη περιπέτειά μας. Ο τρόπος που δένει τα γεγονότα είναι αρκετά επιμελής, αφού μας ενημερώνει συχνά, απαντώντας στις βασικότερες ερωτήσεις στο μυαλό μας και παράλληλα δημιουργεί νέες ερωτήσεις και προσδοκίες. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι παρά που στο πρώτο βλέπουμε πρωτίστως τη μάχη του Jack καθαρά εναντίον της Mara, εδώ έχουμε πιο πολλές ομάδες που εμπλέκονται στην κεντρική πλοκή, όπως την Εκκλησία του Αρχιτέκτονα, τους Ice People και τους Azura μεταξύ άλλων, δίνοντας την αίσθηση ενός αληθινού και πρακτικού κόσμου, κάτι το οποίο το ένα προσπάθησε να κάνει, δυστυχώς ανεπιτυχώς. Αυτό που το πρώτο έκανε επιτυχώς ήταν οι δύο κεντρικοί εχθροί. Τόσο η Mara, όσο κεντρικός στόχος, όσο και ο άρχιτεκτονικός συνδυασμός με τα plot twists αποτελούσαν καλές κόντρες εσωτερικά και μύθια τον Jack. Εδώ ευτυχώς αυτό το μοτίβο μένει στο παιχνίδι, όπου έχουμε καλές ανταπαραθέσεις με δυναμικές κόντρες. Η διαφορά είναι ότι οι villains, αντί να αποτελούν ένα καθαρό εμπόδιο, που σίγουρα το κάνουν αυτό, αποτελούν και ένα μεγαλύτερο μυστήριο για τους κατοίκους του Dharma Tower. Το Ghost Runner ξέρει ότι ανυπομονούμε να βγούμε έξω από το πύργο, να δούμε τι έχει, το ξέρει καλύτερα και από εμάς, και αντί να δώσει μια ευθυνή δικαιολογία, χτίζει την πλοκή με νόημα, ώστε να δικαιολογείται αυτή η έξοδος του Sheriff Ninja Jack στον έξω, άγνωστο και επικίνδυνο κόσμο. Μεγάλη πρόοδο βλέπουμε και στη γραφή του Jack, ο οποίος νιώθει λιγότερο σαν μαριονέτα και άβολο στρατιώτη και αντιμετωπίζει όλες τις δυσκολίες με αποφασιστικότητα μπλέκοντας συνεργά της πράξης του. Το σενάριο βρυχάται από εντυπωσιακά και αναπάντεχτα σημεία μας με ένα διασκεδαστικό roller coaster συστημάτων και set pieces που δίνει μια ενδιαφέρουσα, διευρυμένη επιλογή στον πλέον ενδιαφέρον κόσμο του Ghost Runner και ανυπομονούμε να δω τι άλλο μπορούν να κάνουν με αυτές τις ιδέες που έχουν. Η πλοκή έχει αρκετές ανατροπές και ιδέες να εξελίσσονται παράλληλα και οι χαρακτήρες νιώθουν πιο μεστοί και συνειδητοποιημένοι. Ενώ στο πρώτο λοιπόν πολλές φορές, αν και χαρισματικοί, έρχονταν ως τυπικοί και γκέιμοι, τώρα νιώθουν πιο οργανικά τοποθετημένοι στη δυστοπία αυτή. Ο καθένας, νέοι και παλιοί, έχουν κίνητρα και ένα αισθητικό βάθος μεγαλύτερο από τη θερμοκρασία της Σιβηρίας έστω. Για την ακρίβεια, ο καθένας έχει ενδιαφέρουσες απόψεις να εκφράσει, ειδικά αν ξοδέψει μαζί τους λίγη παραπάνω ώρα στη βάση μιλώντας τους. Το cast των εχθρών, αν και όχι όσο εικονικός ήταν το πρώτο τίτλο με τη Mara και την αρχιτέκτονα, εντυπωσιάζει. Η αποστασιοποίηση του Jack και του παίκτη αντίστοιχα από αυτούς τους εχθρούς βέβαια βιώνει την προσωπική κλίμακα για τον Jack, αλλά δίνει τη γραφική τους ποιότητα, επιβλητικότητα, μυστήριο και ενδιαφέρον που περικλείουν τους εχθρούς αυτούς και η οπτική τους αναπαράσταση είναι επίσης επιτυχημένη. Ο Δε Μήτρα, με το πλούσιο του παρελθόν, ρίχνει φως και σε άλλα ανεπάντητα κομμάτια της ιστορίας του πρώτου που δένουν τους τίτλους περαιτέρω και αφήνουν χώρο για τη μυθολογία να αναπτυχθεί. Στα πιο τεχνικά, ο διάλογος στα face-to-face είναι μέτριος, ενώ η κλίση παραμένει να έχει το περισσότερο ενδιαφέρον, και αν και επιτέλους δεν σου μιλάει κανείς εν ώρα μάχης, οι κλίσεις παραμένουν το καλύτερο μέσο του γραμμένου διαλόγου. Το voice acting είναι μέτριο πέραν του Jack και των εχθρών του, αλλά το λήψη είναι αρκετά τίμιο, ειδικά για τον προϋπολογισμό του τίτλου ως ένα double-A παιχνίδι. Και να μην μιλήσω για τοπικό και δυναμικό επίλογο που είναι γεμάτος αίσθημα και αναπάντητα ερωτήματα, καθώς και δύο τους για ένα τρίτο παιχνίδι που ευελπιστώ να δούμε σύντομα. Το Ghost Runner 2 προσφέρει και ένα δωρεάν από την εγκατάστασή του Roguelike Mode που τόσο ξεργυρώνει τα trends όσο και αναπτύσσει τον κύκλο ζωής του τίτλου. Πρόκειται για ένα τυπικό mode που συντομεύει διάφορα in-game cosmetic καλούδια για τον Jack που είναι υπέροχα. Επίπεδα randomly generated με διάφορα setups και τυχαία skills στο δρόμο σου. Αυτά είναι κάποια κοινά με το βασικό παιχνίδι, ενώ άλλα όχι. Όπως όλο στο τίτλο, το Ghost Runner EXE τρέχει άψογα τόσο τεχνικά όσο και παικτικά και δίνει ένα έντονο risk reward factor που το κάνει ένα μεγάλο timesting για εμάς που λατρέψαμε το base game. Χωρίς τις προκλήσεις που έχει να προσφέρει στο παίκτη τόσο μεταξύ αρένων με εχθρούς όσο και μεταξύ platforming challenges, ενώ κάποια μπλέκουν και τα δύο για τα μεγαλύτερα levels που ανεβαίνει στάδιο από το 1 στο 2, στο 3 και στο 4.
Περιγραφτώ στον Ghost Runner 2 σε μια βίντεο κριτική. Δεν είναι αρκετό για να αποδώσω τη τελειότητα που είναι τόσο σαν vibe όσο και παικτικά. Η αρμονία και η κακοφωνία της βίας είναι η νέα αίσθηση που απλά γλυκαίνεται με κάθε playthrough και όλες τις νέες ιδέες και αναλλαγές, τόσο που πλέον πάθος όσο και ένα άρτιο παιχνίδι. Τεχνικά είναι διαμάντι και παικτικά το ίδιο. Κάθε ρένα είναι ένα puzzle, κάθε σημείο πλατφόρμα είναι μια πρόκληση για το παίκτη να κονίσει τις ικανότητές του. Είναι πραγματικά σαν ένα video game, φρέσκο και καλό. Νέες ιδέες μόνο για ένα επίπεδο, είναι σπάνιο σε AAA παιχνίδια, πόσο μάλλον σε AA. Κι όμως, το Ghost Runner 2 το έχει γιατί είναι απλά τόσο καλό. Αυτό θέλει να είναι και αυτό είναι. Τι είναι, χωρίς συμβιβασμούς. Είναι ένα παιχνίδι που θα το βάλεις, θα αρρωστήσεις και θα τελειώσει με ένα χαμόγελο. Το τρομερά ρυθμικό soundtrack, οι επικές οπτικά πίστες και τα φοβερά switch up συχνά δίνει μια συμπαγή εμπειρία αξιόλογη για κάθε αυτοσεβόμενο gamer εκεί έξω και αν και μπορεί να ακούγεται τρομακτικό το One Hit Death, αξίζει την επένδυση χρόνου και ικανότητας για να το δεις. Δεν μπορεί απλά να περιγραφεί με λόγια τον Ghost Runner 2. Πρέπει να το νιώσεις στα χέρια σου για να καταλάβεις. Zoe. Will you ever come back? Maybe. We'll see.